Κυριακή. Σήμερα, αγαπητοί μου χριστιανοί, στην παλιά εποχή που οι άνθρωποι πίστευαν μόλις άκουαν Κυριακή το πρωί να χτυπάει η καμπάνα τεράστα πόδια, όλοι τους ήταν στην εκκλησία. Τώρα στα δικά μας χρόνια είναι το αντίθετο. Χτυπάει η εκκλησία και λες έχουν στα πόδια τους οι άνθρωποι μολύβια δεμένα και δεν έρχονται στην εκκλησία του Χριστού. Και αντιθέτως, μόλις ακούσουν κοσμική συγκέντρωση, μόλις ακούσουν χωρεσπερίδα, μόλις ακούσουν κινηματογράφο ή άλλο τι κοσμικό γεγονός, αμέσως τρέχουν όλοι. Στην εποχή όμως εκείνη δεν συνέβαινε αυτό, αλλά όλοι ήσαν παρόντες στην εκκλησία. Σήμερα δε, εάν παρατηρήσεις κάποιους που δεν έρχονται στην εκκλησία και τους πεις γιατί δεν έρχεστε, γιατί και τι έχουμε εμείς να ωφεληθούμε από την εκκλησία, τι θα κερδίσουμε από την εκκλησία, τι όφελος έχω από την εκκλησία, αυτά λένε οι πολλοί. Σε αυτούς σήμερα θα απαντήσω όχι εγώ, αλλά θα απαντήσει ο Θεοστομάς που εορτάζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία και διαβάζει το Ευαγγέλιο. Τι λέγει ο Απόστολος? Ότι ο Απόστολος, ο Θωμάς, έκραε και αυτό την αμαρτία που κάνουν οι περισσότεροι των ανθρώπων. Απουσίασε και αυτός από την Εκκλησία, απουσίασε. Αλλά απουσίασε μόνο μια φορά. Μόνο μια φορά απουσίασε. Θα πείτε, τι είναι αυτά δεσπότη που λες? Εκκλησία απουσίασε ο Θωμάς. Υπήρχε τότε Εκκλησία? Υπήρχε Εκκλησία. Εκκλησία, μην νομίζετε Εκκλησία είναι αυτά τα ντουβάρια. Τα ντουβάρια αυτά δεν είναι Εκκλησία. Τα ντουβάρια αυτά μια μέρα μπορεί να γκρεμιστούν. Μπορεί να έρθουν άθεοι και να γκρεμίσουν όλες τις εκκλησίες και να μην υπάρχει κανένα ίδρυμα, κανένα κτίριο στην εκκλησία. Όμως η εκκλησία θα υπάρχει. Και αν όλα τα κτίρια, όλες τις εκκλησίες γκρεμίσουν με δυναμίτες και περάσουν μπολντός επάνω και δεν υπάρχει, θα έρθει αυτή η εποχή και δεν υπάρχει κανένα κτίριο, καμιά εκκλησία, η εκκλησία θα υπάρχει. Γιατί η εκκλησία δεν είναι τα ντουβάρια, επαναλαμβάνω. Η εκκλησία, τι θα πει και η λέξη εκκλησία? Θα πει η συγκέντρωση των χριστιανών. Όπου είναι χριστιανοί, τρεις χριστιανοί να μαζευτούν, φτάνει να σχηματίσουν εκκλησία. Συνεπώς, η εκκλησία υπήρχε και στην εποχή του Χριστού. Αλλά αυτή η εκκλησία ήταν οι 12 μαθηταίοι. 12. Δεν μπορούσαν αυτοί να πάνε στο ναό του Σολομώντος για να εορτάσουν το μεγάλο γεγονός. Δεν μπορούσανε. Αλλά πού ήτανε? Ήτανε μαζεμένοι σε ένα σπίτι, κλεισμένοι μέσα στο σπίτι εκείνο. Κλεισμένοι και από την συγκέντρωσή τους, την Αγία συγκέντρωσή τους, την πρώτη εκκλησία αυτή των χριστιανών, έλειπαν δυο. Ποιος έλειπε? Έλειπε ο Ιούδας που τον πρόδωσε και έλειπε και ένας άλλος, ο Θωμάς που εορτάζουμε σήμερα. Γιατί έλειπε ο Θωμάς? Ο Θωμάς, άμα είδε τον Χριστό να τον καρφώνουνε, άμα τον είδε να πεθαίνει επάνω στο σταυρό, τότε απογοητεύτηκε. Ήταν ένας τύπος μελαγχολικός και απογοητεύτηκε τελείως. Είπε, έζησαν πια οι ελπίδες μας. Ελπίζαμε στον Χριστό, τώρα πια δεν ελπίζουμε καθόλου στον Χριστό. Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Έζησε, απογοητεύτηκε τελείως και απεφάσισε να γυρίσει στο επάγγελμά του, στην παλιά του τη δουλειά, μαζί με τους άλλους ψαράδες, όπως ήταν πρώτα. Λοιπόν, τελείως απογοητευμένος. Και δεν είχε πια καμιά όρεξη να πάει στη συγκέντρωση των μαθητών. Και όμως οι μαθητές, οι άλλοι, οι υπόλοιποι, μαζευτήκαν οι άλλοι. Μαζευτήκανε, γιατί μαζευτήκανε? Για να κάνουν την προσευχή τους, να θυμηθούν τον Χριστό. Και ακριβώς την ημέρα που έλειψε ο Θωμάς, έγινε το πιο καταπληκτικό γεγονός, έγινε το πιο μεγάλο μήνυμα. Ότι ενώ ήσαν κλεισμένοι, λέει, εκεί μέσα, για τον φόβο των Ιουδαίων, να και έρχονται τα μηνύματα. Όσοι από σας κάνετε στρατιώτες, είστε κοντά εκεί, είδες ο στρατηγός, κρατάει όταν γίνεται μάχη, κρατάει το τηλέφωνο ο στρατηγός και παίρνει ειδήσεις από όλα τα φυλάκια, από όλα τα μέρη, πώς πάει η μάχη. Και κάθεται και ακούει. Όπως λοιπόν ο στρατηγός έχει ταυτί του στο τηλέφωνο για να ακούσει ειδήσεις από το μέτωπο, πώς πηγαίνει το μέτωπο, έτσι και οι 10 μαθητές είχαν ταυτί τους να ακούσουν ειδήσεις που ήρχονται από το μέτωπο,
που ήρχοντο από την πιο μεγάλη μάχη που έγινε στον κόσμο, από τη μάχη που έδωσε ο Χριστός με το χάρο. Και η πρώτη είδηση, ότι η πρώτη είδηση τι έλεγε, άδειος ο τάφος, ο τάφος είναι αδειανός. Είτε είδηση της Μαρίας της Μαγδαληνής. Δεύτερα είδηση, ότι ο τάφος μέσα, υπάρχουν μέσα τα εντάφια σπάργανα και το σουδάριο περί των οποίων σας ομίλησα την περασμένη Δευτέρα. Τρίτη είδηση, τετάρτη, πέμπτη είδηση. Ερχόταν συνεχώς η μία απάνω στην είδηση που ενίσχυε ο διαρχός την πεποίθηση ότι ανέστη ο Κύριος. Τέλος, το Ιω Βασίλεμα είδε πλέον το μεγάλο γεγονός. Είδε το μεγάλο άπιστο στη γενεά μας. Δεν το πιστεύει η γενεά μας. Και εμείς που μαζεύσαμε εδώ πέρα έχουμε τα ερωτηματικά μας. Το πανεπίστης μέσα στο χριστιανισμό. Πιστεύεις άλλα στην εκκλησία. Δεν πιστεύεις, δεν πας. Καλύτερα να κάτσεις στο καφενείο, να πες κομπολόι, πρέφα ή κάτι άλλο, να φλιαρίσεις παρά να έρθεις. Εδώ μέσα. Λοιπόν, ποιο το πιο μεγάλο γεγονός ήταν το μεγάλο, ότι και κλεισμένο, ενώ ήταν κλειστά πόρτες παράθυρα, ότι ξαφνικά λέει, μπροστά τους παρουσιάστηκε ο Χριστός ολοζώντανος. Και τι άλλο τους έκανε, ολοζώντανος ο Χριστός, μα περίεργα πράγματα. Είναι δυνατόν ποτέ να είναι κλειστές οι πόρτες, τα παράθυρα κλπ. Γιατί απιστείτε σε αυτό? Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Ότι κλείνεις τις πόρτες, τα παράθυρα και μέσα είναι ήλιος. Ο ήλιος που είναι τόσο μακρινά ο ήλιος, περνάει από τα τζάμια μέσα χωρίς να τα σπάσει και βρίσκεται μέσα. Γι' αυτό υπάρχει εκείνο το μικρό ένιγμα. Κλείνω το σπιτάκι μου και κλέφτης είναι μέσα. Ποιος είναι? Ο ίδιος. Έτσι και ένα άλλο παράδειγμα σημερινό. Κλείνεις το σπιτάκι σου. Νύχτα είναι, 11 η ώρα είναι, κλείσεις και μέσα στο σπίτι σου είναι κλέφτες και ληστές και δεν αφήνουν τίποτα όσιων καιρών. Πάει πλέον η εποχή εκείνη. Ποιοι είναι οι κλέφτες και ποιοι είναι οι ληστές? Μακάρι να τους πιστεύατε ότι είναι κλέφτες και ληστές. Μα δεν είναι κλέφτες και ληστές, δεν είναι ο Χριστός, δεν είναι η Παναγία, δεν είναι οι άγγελοι. Κλέφτες και ληστές είναι κάτι ηθοποιοί, είναι κάτι ανήθικα και ελεηνά πρόσωπα. Είναι και πώς, με την τηλεόραση. Πού είναι, μακριά δεν είναι, ολοζώντα είναι, δεν είναι μπροστά σας. Μπροστά σας δεν είναι. Λοιπόν, πώς παρουσιάζεται και κάθε σε βλέπεις, αν ξέρεις χθες είδα τον τάδε, είδα χθες τον τάδε, είδα χθες τον τάδε. Εωράκαμε τον τάδε, είδαμε τον τάδε. Εάν ο άνθρωπος κατόρθωσε με το μικρό του μυαλό να δημιουργήσει ένα τέτοιο μέσο, ώστε μέσα στα σπίτια σήμερα να έρχονται, από τα μακρινά μέρη, από τη Μόσχα, από το Λονδίνο, από το Βερολίνο, από το Σικάγο, και να βλέπεις τα πρόσωπα των διαφόρων προσώπων, των ασήμων ή ασήμων κλπ. Και να κάτσε να τους βλέπει και να ακούει τα λαλιά τους. Εάν λέγω ο άνθρωπος κατόρθωσε να βρει τηλεβίζιο για να βλέπει τα μακριά, πόσο μάλλον ο Θεός, ο δημιουργός του παντός, ή το δυνατόν να εμφανιστεί. Εάν πιστεύεις, δεν είναι τίποτα το απίστευτο, το αδύνατο. Ώστε ο Χριστός και κλεισμένο των θυρών, όπως ο ήλιος που περνάει, όπως τα κύματα, τα εθέρια κύματα περνάνε και βρίσκονται, έτσι και ο δημιουργός των κυμάτων και όλων των ωραίων πραγμάτων και των μυστηριωδών ευρέθη μέσα εκεί. Ουδεμία ευρέθη μέσα. Κατάπληκτοι μαθητές. Έμεναν κατάπληκτοι. Και ο Χριστός την πρώτη λέξη που είπε. Την πρώτη λέξη. Όλα έχουν σημασία στο Ευαγγέλιο. Όλα έχουν. Αλλά είμαστε ανάξιοι εμείς. Τέτοια βρωμερά υποκείμενα που γίνηκαμε όλοι μας. Ανεξαιρέτως, τέτοια ελληνά κτίνη, δηλαδή ζώα, ρεμάλια δηλαδή. Ό,τι και να πω, το λέει ο Χριστός μας το λέει. Μην το λέω, το λέω εγώ. Δεν το λέω. Σας φέρω μια περικοπή να διαβάσετε, να δείτε τι λέει. Τι λέει ο Χριστός μας για τον άνθρωπο. Μην έχετε μεγάλη ιδέα για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μπορεί να πετάξει τα φεγγάρια, αλλά είναι κάτω στη γη. Κοιτάξτε, ρίξτε μια ματιά στον εαυτό σας τις ημέρες αυτές, να δείτε τι ασχημίες έκανατε. Να ντραπείτε. Μην βλέπετε ότι έχουμε τις μουτσούνες εδώ και παρουσιαζόμαστε καλημέρα σας, καλησπέρα σας, τι γίνεται, αλλά μέσα ο άνθρωπος είναι βρώμα και δυσόδια. Είναι ακριβότερο από τα ζώα και από τα κτίνη είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, τι είναι η πρώτη λέξη? Είμαστε ανάξιοι να την ακούσουμε τη λέξη αυτή. Μόνο άγγελοι και αρχάγγελοι και μόνο μαθητές του Κυρίου και Απόστολοι είναι άξιοι να ακούσουμε οι λέξεις που την ποθούμε. Σε όλο τον κόσμο την ποθούνε. Την ποθούνε τη λέξη αυτή, αλλά πράγμα δεν είναι. Δεν είναι πράγμα, ούτε θα γίνει πράγμα. Αντιθέτως θα σημείνει το τι είπε ο Χριστός, ειρήνη, ειρήνη ημίν, ειρήνη, εσκόρπισε την ειρήνη. Και πώς έρχεται ειρήνη? Έρχεται ειρήνη μόνο δια της πίστεως στον Χριστό. Εάν πιστεύσουν οι άνθρωποι, εάν πειθαρχήσουν οι άνθρωποι εις το θέλημα του Άγιον, τότε αυτομάτως θα γίνει ειρήνη. Αλλά αντιθέτως, κανείς δεν πιστεύει, κανείς δεν εκτελεί το θέλημα του Άγιον και δι' αυτό υπάρχει αυτή η διαμάχη και ο πόλεμος ο οποίος είναι σύνηθες φαινόμενων. Αν ακούγαμε εμείς τον Χριστό,
αν ακούγαμε αυτά που είπε ο Χριστός που αναστήθηκε εκ νεκρών και τα κάναμε το αυτό, με χρυσά κουτάλια θα τρώγει ο ανθρωπότης. Και 1000 χρόνια, 2000 χρόνια ο πόλεμος θα ήταν και αυτά τα που βλέπετε, αυτά τα υποβρύχια και τα αεροπλάνα και τα τάγκς, τα αυτά τα οποία θα ήταν μέσα στο μουσείο, θα τα κλείναμε μέσα στο μουσείο και θα έλεγε ο κόσμος, πω πω πω, τι άγριοι ήταν οι άνθρωποι που σκοτωνόντανε. Θα γίνει αυτό, θα περάσουν χρόνια, αιώνες, που το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα πραγματοποιηθεί, εάν σήμερα η γενεά, η ραμαλοειδής γενεά, η κτηνώδης γενεά, η άπιστος γενεά, η Μιχαλής και Πόρνη δεν είναι η θέση να εφαρμόσει, θα έρθει άλλη γενεά. Άλλη γενεά πολύ καλύτερη από τη γενεά αυτή. Μακρινά, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, μακριά, θα έρθει μια γενεά η οποία θα είναι γεμάτη αγάπη και γεμάτη φλόγα και τότε ολόκληρος και ανθρωπότης θα γίνει μια πείνη υπό ένα ποιμένα των Χριστών. Και τότε εις αιώνας αιώνων θα βασιλεύει ειρήνη, η ειρήνη του Χριστού, η ειρήνη πάση που ακούμε εδώ 1000 φορές το η λέξη αυτή γλυκιά και πράγμα ακόμα γλυκύτερο. Αυτά έκανε ο Χριστός την ημέρα εκείνη και χάρισαν οι μεθέιδοντες των Κυρίων. Αλλά έλειπε ό,τι έχασε ο Θωμάς, ό,τι έχασε ο Θωμάς που έλειπε την ημέρα εκείνη. Πήγε τον βρήκανε, Θωμά. Σκεπτικός, συλλογισμένος, καθόταν στα κρόγια, καθόταν έτσι σκεπτημένο με τα χέρια, λυπημένος, πολύ λυπημένος, του λένε Θωμά, αν Θωμά, τα έμαθες, τι, είδαμε ανέστη ο Κύριος, εωράκαμε τον Κύριο. Άστε τα αστεία, τους λέει, μη με κοροϊδεύετε, μη εμπέζετε, μη μου λέτε αστεία. Όχι Θωμά, δεν σου λέγουμε αστεία, σου λέμε πραγματικά πράγματα, ανέστη ο Κύριος, δεν σας πιστεύω, εμάς δεν πιστεύεις. Πώς μας εγνώρισες Θωμά, 3 χρόνια κοντά με τον Χριστό καθίσαμε, είμαστε ψεύτες, είμαστε πατεώνες, πώς μας ξέρεις. Όχι, δεν πιστεύω τίποτα. Εάν εγώ δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια των πληγών του, εγώ δεν πιστεύω. Έτσι είπε ο Θωμάς. Ο Θωμάς. Την άλλη Κυριακή, την άλλη πάλι μετά 8 ημέρες, να τους πάλι οι μαθητές. Αυτή τη φορά όμως ο Θωμάς ήταν πρώτος. Πρώτος ήρθε ο Θωμάς. Αποσίασε μια φορά, δεύτερη φορά δεν αποσίασε. Ήτανε μέσα. Καθόταν και ξαφνικά πάλι ολοζώντανος ο Χριστός. Και ο Χριστός αμέσως που εγνώριζε όλα τα γεγονότα αυτά τον φωνάζει Θωμά και ο Θωμάς παρουσιάζεται μπροστά του. Σαν το στρατιώτη που παρουσιάζεται παρόν. Είναι παρόν μπροστά στον στρατηγό του, έτσι και ο Θωμάς μπροστά στο έκπαγλο μεγαλείων του αναστάντος Κυρίου είναι το παρόν του. Και παρουσιάζεται Θωμά λέει, Θωμά έλα λέω, βάλε τα δάχτυλό σου στις πληγές μου, έλα να δεις ότι εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Του λέει και ο Θωμάς τολμάει και πλησίασε, είδε μάλλον εγώ πιστεύω ότι δεν άγγιξε, τόσο ήταν σεβασμός του επίση πλέον, δεν είναι το πλέον ο αφάδης εκείνος ο οποίος ήθελε να αγγίξει απάνω τα δαχτυλά του επάνω στο κορμί του Χριστού, από τη φωνή του, από το μεγαλείο του, από τη λάμψη του, από την έγκλη του, την υπερκοσμία, επίση ακρανάντος, δεν είχε πλέον ανάγκη από αποδείξεις ο Θωμάς και αμέσως έσκυψε κάτω μέχρι γη και είπε τα ωραία εκείνα λόγια που εύχομαι αγαπητοί μου να γίνει δικά μας λόγια να γίνουν. Δικά μας. Σκεφτείτε, εδώ που σας μιλάω, δεν μιλάω για να περάσει η ώρα του πασατέμπο. Αυτά που σας λέγουν σημαντικά πράγματα, σπουδαία πράγματα, τα σκεφτείτε. Αυτά που είπε ο Θωμάς πρέπει να γίνουν και δικά σας λόγια. Τι είπε, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Εκείνο το μου, ξέρεις τι σημασία έχει. Ότι ο Χριστός είναι βασιλιάς του κόσμου είναι. Ότι Κύριος του, εκείνη η αντωνυμία μου έχει μεγάλη σημασία. Ο καθένας από εσάς πρέπει αναφιβάλλει σαν το Θωμά να πλησιάσει, να διαβάσει το Ευαγγέλιο, να πιστεί και όταν πιστεί πλέον δεν θα έχει εμβολία. Τώρα πολλοί κοιτάζουν τον Χριστό, κοιτάζουν την Εκκλησία με ερωτηματικά. Εάν όμως την Εκκλησία την πλησιάσουν, την εξετάσουν, διαβάσουν, μελετήσουν όλα αυτά τα πράγματα, τότε τα ερωτηματικά θα τα σβήσουν και στην θέση των αρματικών θα θέσουν θαυμαστικά και τότε θα πούνε ότι ο Κύριός μου και ο Θεός μου είναι δικός μου. Όπως η γυναίκα λέει ο άντρας μου, δεν λέει ο άντρας μου. Όπως η μάνα λέει το παιδί μου, ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο γιατρός μου. Έτσι το μου έχει μεγάλη σημασία να γίνει δικός μας, μέσα στην καρδιά μας να αισθανθεί ο καθένας τον Χριστό, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και σε ρωτώ, εάν τη δεύτερη τη μια φορά δεν πήγε στην Εκκλησία ο Θωμάς, δεν πήγε. Έχασε το ωραίο θέαμα, έχασε. Εάν και η δεύτερη φορά δεν πήγαινε, θα ήταν να γινόταν άπιστος. Άπιστος θα γινόταν. Εάν μια δευτέρα φορά δεν πήγαινε ο αυτός το, να πήγαινε στην συγκέντρωση, στην ιερά συγκέντρωση εκεί, θα γινόταν άπιστος. Τι μας διδάσκει, τι μας διδάσκει. Μας διδάσκει ότι πρέπει, ο Θωμάς μας λέγει ότι εγώ έλειψα μια φορά και κόντεψα να γίνω άπιστος.
Και εσείς οι χριστιανοί να μην είπατε ποτέ από την εκκλησία. Εκκλησία. Γιατί σήμερα πονημά θα πείτε, ο αυτός θα πει ότι ο Θωμάς είναι το Χριστό. Εμείς τι βλέπουμε εδώ πέρα. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Το μεγάλο. Αυτό θα σας πω είναι απίστευτο. Έχω εμάθεια λόγω, εδώ μέσα που μαζευτήκαμε, έχουμε όλη μάθεια. Δεν είναι ψέμα αυτό που σας λέγω. Ότι στα παλιά τα χρόνια μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία και βλέπανε, τι βλέπανε. Βλέπανε αγγέλους και αρχαγγέλους. Βλέπανε τον Χριστό. Μέσα του Άγιου Δισκοπότρου. Δεν είναι ψέμα αυτό. Ψέμα. Αλλά τώρα τα μάτια δικά μας δεν είναι μάτια αγγέλων και αρχαγγέλων. Όταν λειτουργούσε ο Άγιος Σπυρίδωνας ήταν γεμάτο αγγελούδια, λέει. Και αγγέλους έσκες λειτουργούντας ιερότατε παλαιότερα. Εάν είχαμε μάθει αγγελικά, θα βλέπαμε εδώ το θαύμα. Αοράτος θα ήταν μέσω ημών ο Χριστός. Ο ορατός είναι ο Χριστός, αλλά είναι αόρατος δήμας, διότι εμείς δεν έχουμε τηλεβίζιο. Δεν έχουμε πνευματικό, όπως δεν έχει τηλεβίζιο, δεν βλέπει τίποτα. Και το τηλεβίζιο με το οποίο μπορεί να δει τον Χριστό είναι η πίστη. Πάρετε, πετάξτε τα παράθυρα τη τηλεβίζια. Ακούστε και εμένα. Στην Αμερική που βγήκαν τα τηλεβίζια, μεγάλη επανάσταση. Γιατροί, δικηγόροι, επιστήμονες, παιδαγωγοί, ιερείς, καρδινάλοι, πετάξτε. Θα τρελαθεί ο κόσμος. Είναι το κουτί, όπως είπε ο Κουσμάς, ο Τολός το είπε. Θα βγάλει ο διάλογος ένα κουτί και θα τρελάνει τον κόσμο. Θα τρελάνει. Μάτια θα καταστραφούνε, μυαλά θα καταστραφούνε, σπίτια θα διαλυθούνε. Ο βόρβορος, αν έρθει ένας μόρτης στο σπίτι να χτυπήσει το σπότ στο σπίτι σας, ένας ανήθικος άνθρωπος και χτυπήσει το σπίτι σας, δεν θα ανοίξετε. Τώρα και κλεισμένο των θυρών. Και κλεισμένο των θυρών ήρθε ο Χριστός. Και σε κλεισμένο των θυρών ήρθε ο Σατανάς. Οποία διαφορά. Οποία διαφορά. Δεν θα μείνει τίποτα όσιων καιρών. Ώρες ολόκληρες κάθονται εκεί πέρα για να βλέπουν τα σατανικά εκείνα πράγματα. Διότι ελάχιστα είναι και τα οποία. Άλλο, εάν ποτέ η Εκκλησία φτιάσει τηλεβίζιο, αν φτιάσει τηλεόραση και ραδιόφωνο, τώρα κοπριά. Γεμίζει το σπίτι σου, ανοίγει άθλια και πανάθλια και νομίζω ότι είσαι πολιτισμένος. Πετάξτε τα τηλεβίζια και τα ραδιόφωνα και πάρτε τηλεβίζιο πραγματικό την πίστη. Οπότε αν πάρει την πίστη, τότε θα ανοίξει το κουμπί της πίστεως και θα βλέπεις τον Χριστό ολοζώντανο. Πού θα τον βλέπεις? Εδώ στην Εκκλησία τα μάτια σου θα βλέπουν. Αντέστε στη Ρωσική Εκκλησία, άθεοι είναι. Ήρθε ένας από τη Μόσχα, άθεοι είναι, καταδιώκουν την Εκκλησία. Αλλά όσοι είναι μέσα, όταν περνούν τα Άγια, γονατίζουν κάτω και κλαίνε. Και το πιστεύω το λένε γονατιστή. Και το πάτερ μπορεί να γονατιστεί. Γιατί πιστεύουνε. Είναι μεγάλο πρίσιμο. Τώρα μπαίνω μέσα, σαν να μπαίνουμε σε ένα καφενείο, σε ένα χωροδασκαλείο, σε ξέρω πού πάμε. Εξέλιπε η πίστη από τα γενεά των Ελλήνων. Λοιπόν, εωράκαμε. Εάν είστε εδώ μέσα, τα λόγια που ακούς είναι τα λόγια του Χριστού. Είναι λόγια του Χριστού. Και κάτι άλλο περισσότερο. Βλέπει την Αγία Τράπεζα. Βλέπει επάνω το ψωμί. Βλέπει το κρασί επάνω. Βλέπει τι γίνεται. Αν πιστεύει, τι γίνεται. Όχι πιστεί. Εκείνο το ψυχουλάκι, εκείνο το ψυχείο, το ψύχουλο εκείνο, το μικρό εκείνο ψύχουλο είναι ολόκληρος ο Χριστός. Και εκείνο τη σταλαγματιά που είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι το αίμα του Χριστού μας. Αυτή είναι η πίστη των Ορθοδόξων Χριστιανών. Λοιπόν, εδώ εωράκαμε τον Κύριον. Όπως οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι και ήταν έτσι και εμείς συγκεντρωμένοι εδώ κάθε Κυριακή. Εωράκαμε, βλέπουμε τον Κύριον, τον βλέπουμε δια της πίστεως ημών, τον βλέπουμε δια των αισθήσεων, τον βλέπουμε δια όλης της υπάρξεώς μας. Εωράκαμε. Αυτό λοιπόν μας απαντά ο Θωμάς και λέγει ότι κοιτάξτε καλά, μη πάθετε κι εσείς ότι έπαθα εγώ. Απουσίασα μια φορά από την Εκκλησία, μη αποάστε εσείς από άλλη υποκρισία, αλλά ελάτε στην Εκκλησία και όταν τελειώσει η Εκκλησία και ακούς τα λόγια του Θεού, θα πείτε ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Μάλιστα, είναι μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα η Εκκλησία. Θα μπορούσα να καθίσω μέχρι το βράδυ, αν είχατε όρεξη. Μέχρι το βράδυ να καθίσω να σας πω 100 παραδείγματα για τον οποίο θα σας παρουσιάσω τι μεγάλο πράγμα είναι η Εκκλησία. Ξέρω άνθρωπο, δεν είναι άνθρωπο τον οποίο πολλές φορές αλληλογραφώ μαζί του, ξέρω άνθρωπο, ο οποίος είχε πάρει μαχαίρι και είχε σκοπό να σφάξει άνθρωπο, να κάνει έγκλημα. Μέχρι το βράδυ είχε σκοπό. Και ακούει την καμπάνα και μπαίνει μέσα στην καμπάνα με το μαχαίρι όπως ήταν. Και μέσα την ώρα εκείνη ο ιεροκήρυκας μιλούσε, ερμήνευε κατά τύχην, όχι κατά συγκυρία, κατά Θεών. Λοιπόν, ερμήνευε το δεκάλογο, ου γονέψεις, ότι δεν πρέπει μυρμήγκι να πατάμε, όχι άνθρωπο να σκοτώνομαι. Και όταν βγήκε έξω, βγήκε διαφορετικός. Βγήκε φωνιάς και βγήκε άδειος. Πέταξε το μαχαίρι στο ποτάμι και δεν σκότωσε. Άλλαξε. Μέσα στην Εκκλησία άλλαξε. Βγήκε λύκο και βγήκε αρνή. Θέλω ένα άλλο. Έναν άλλον άνθρωπο, έναν αυτός, ο οποίος ήταν τελείως απελπισμένος.
τελείως ευελπισμένος και σκεφτόταν να αυτοκτονεί και περνούσε από μια εκκλησία και μπήκε μέσα στην εκκλησία και τι με συνέβη μέσα στην καρδιά του και όταν βγήκε έξω ήταν έξω χαρούμενος και δεν πήγε να αυτοκτονήσει. Και ξέρω κάτω το Περιστέρι, κάτω στην αυτή, κάτω στην πτωχοσυνοικία, κάτω στην Αθήνα, μια χείρα γυναίκα με 7 παιδιά που δουλεύει σκληρά. Και τη ρώτησα πώς υπέφερες αυτό το μαρτύριο, 7 παιδιά εσύ να σηκώνει την πλάτη σου, να σηκώνεται τη νύχτα, να πηγαίνει στους στρατώνες, να καθαρίζει, να πλένει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ποιος σου είσαι τέτοια δύναμη εσύ να τηρήσεις, να κρανκαρτηθείς, τίμια και ειλικρινής. Α, ο Χριστός μου λέει, και πού είναι ο Χριστός, τι κάνω εγώ. Α, το Χριστό λέει, κάθε πρωί εγώ προσπαθώ να πάω στη δουλειά μου, μπαίνω μέσα, ανάβω κερί, γονατίζω, παρακαλώ το Θεό και παίρνω δύναμη. Παίρνω δύναμη, μεγάλο πράγμα η Εκκλησία. Μεγάλο πράγμα η Εκκλησία, μεγάλο πράγμα. Είπε ο Κοσμάς ο Ετωλός, προφήτευσε ο Κοσμάς ο Ετωλός και τι είπε, ότι θα έρθουν χρόνια, κατηραμένα χρόνια θα έρθουν. Τον ρώτησαν Κοσμά, Άγιε Κοσμά, εσύ που προφητεύεις, για πες μας, πώς θα έρθουν τα άσχημα χρόνια. Και ο Κοσμάς έκλαψε και τα δάκρυά του πέφτανε στη γη και είπε 10 σημάδια. Το ένα σημάδι είναι αυτό, θα έρθουν τέτοια χρόνια λέει που θα διάσουν οι εκκλησίες. Θα διάσουν οι εκκλησίες και θα γεμίσουν οι φυλακές. Αδειάσαμε τις φυλακές, γεμίσαμε τις φυλακές, αδέρφια μου. Και ακόμα, είμαστε στην αρχή. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα να καταλάβουμε. Η εκκλησία είναι το μαντρί. Είναι μαντρί. Μπορεί το πρόβατο να πει στο μαντρί. Το μαντρί να πει να είναι νύχτα, να είναι χειμώνας, να πέφτει χιόνι, να ουρλιάζουν οι λύκοι. Μπορεί το πρόβατο να πει μαντρί δεν σε χρειάζομαι. Αν δεν μπει το πρόβατο στο μαντρί, θα το φάει ο λύκος τη νύχτα. Μαντρί είναι η εκκλησία. Πρόβατα είμαστε εμείς. Στο πάνω είναι ο Χριστός. Όσα πρόβατα όσοι φύγουν από το μαντρί θα τα φάει ο Νίκος. Διαρέσεις και τα ποικίλωμα πας. Εδώ λοιπόν στην εκκλησία του Χριστού ιστροπονώστε όπως και εμείς ο Θωμάς, να μην αποσιάσουμε ποτέ, αλλά να πούμε και εμείς εωράκαμε τον Κύριο, ο Κυριός μου και ο Θεός μου.